Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος γεννήθηκε στην Αντιόχεια το έτος 347. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σεκούντος και η μητέρα του Ανθούσα. Μελετώντας την ελληνική φιλοσοφία, ο Ιωάννης αηδίασε τον ελληνικό παγανισμό και στράφηκε στη χριστιανική πίστη ως τη μοναδική και περιεκτική αλήθεια. Ο Ιωάννης βαφτίστηκε από τον Μελέτιο, Πατριάρχη Αντιοχίας, και μετά από αυτό βαφτίστηκαν και οι γονείς του. Μετά το θάνατό τους, ο Ιωάννης έγινε μοναχός και άρχισε να ζει με αυστηρή ασκητική. Έγραψε ένα βιβλίο περί ιεροσύνης, μετά του οποίου εμφανίστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι Ιωάννης και Πέτρος, προφητεύοντάς του μεγάλη υπηρεσία, μεγάλη χάρη και επίσης μεγάλα βάσανα. Όταν ήρθε η ώρα να χειροτονηθεί ιερέας, ένας άγγελος του Θεού εμφανίστηκε ταυτόχρονα στον Πατριάρχη Φλαβιανό, τον διάδοχο του Μελετίου, και στον ίδιο τον Ιωάννη. Όταν ο Πατριάρχης τον χειροτόνησε, φάνηκε ένα λαμπρό λευκό περιστέρι πάνω από το κεφάλι του Ιωάννη. Φημισμένος για τη σοφία του, τον ασκητισμό του και τη δύναμη των λόγων του, ο Ιωάννης επιλέγει μετά από επιθυμία του Αυτοκράτορα Αρκαδίου ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Κυβέρνησε την Εκκλησία για 6 χρόνια ως Πατριάρχης με απαράμιλο ζήλο και σοφία, στέλνοντας ιεραποστόλους στους ειδωλολάτρες Κέλτες και Σκύθες και εξαγνίζοντας την Εκκλησία από τη Σιμωνία, καθαρώντας πολλούς επισκόπους που είχαν δοθεί σε αυτό το δίκτυο. Επέκτηνε τα φιλανθρωπικά έργα της Εκκλησίας, έγραψε τελετουργία για τη Θεία Λειτουργία, ντρόπιασε τους αιρετικούς, κατήγγειλε την Αυτοκράτορα Ευδοξία, ενήρεσε τις εγγραφές με το χρυσό μυαλό του και τη γλώσσα του και άφησε στην Εκκλησία πολλά πολύτιμα βιβλία κηρυγμάτων. Ο λαός δόξασε, τον μισούσε ο Γιουλιάνης. Η Αυτοκράτορα τον έστειλε 2 φορές στην εξορία. Πέρασε 3 χρόνια στην εξορία και πέθανε στον Τίμιο Σταυρό. Ημέρα 14 Σεπτεμβρίου του 407, σε ένα μέρος που ονομάζεται Κομάνα, στην Αρμενία. Οι Άγιοι Απόστολοι Ιωάννης και Πέτρος του εμφανίστηκαν ξανά την ώρα του θανάτου του και επίσης ο Άγιος Μάρτυρας Βασίλειος, στην εκκλησία του οποίου κοινωνήθηκε για τελευταία φορά. «Δόξα στον Θεό για όλα» ήταν τα τελευταία του λόγια και μαζί η ψυχή του, Πατριάρχη Χρυσοστόμου, εισήλθε στον Παράδεισο. Από τα αρίσταρά του κεφαλή θυλάσσεται στο ναό της κινήσεως της Οτόκου, στη Μόσχα, και το σώμα του στο Βατικανό της Ρώμης. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε το έτος 1296 στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου έγινε επιφανής αξιωματούχος στην αυλή του Ανδρονίκου του Β' Παλαιολόγου. Αλλά σύντομα πέθανε και ο ίδιος ο Ανδρόνικος συμμετείχε στην ανατροφή και την εκπαίδευση του ορφανού. Πρικισμένος με εξαιρετικές ικανότητες και μεγάλη επιμέλεια, ο Γρηγόριος κατέστησε όλα τα μαθήματά του, κατέκτησε όλα τα μαθήματα που στη συνέχεια περιλάμβαναν το πλήρες πρόγραμμα της μεσαιωνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Αυτοκράτορας ήλπιζε ότι η νεολαία θα αφοσιωνόταν στο κυβερνητικό έργο. Όμως ο Γρηγόριος, μόλις 20 ετών, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος το έτος 1316. Άλλες πηγές λένε το 1318 και έγινε αρχάριος στη Μονή Βατοπεδίου υπό την καθοδήγηση του μοναχού γέροντος Αγίου Νικοδήμου του Βατοπεδίου, 11 Ιουλίου. Εκεί ανατράφηκε και ξεκίνησε τον δρόμο της ασκητικότητος και ένα χρόνο αργότερα του εμφανίστηκε σε όραμα ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, και του υποσχέθηκε την πνευματική του προστασία. Η μητέρα και οι αδερφές του Γρηγορίου έγιναν επίσης μοναχοί. Μετά τον θάνατο του γέροντα Νικοδήμου, ο Άγιος Γρηγόριος πέρασε 8 χρόνια πνευματικού αγώνα υπό την καθοδήγηση του γέροντα Νικηφόρου. Και μετά τον θάνατο του τελευταίου, ο Γρηγόριος μεταφέρθηκε στη Λάβρα του Αγίου Αθανασίου, 5 Ιουλίου. Εδώ υπηρέτησε
στον τραπέζιο και μετά έγινε εκκλησιαστικός, τραγουδιστής. Μετά όμως από 3 χρόνια εγκαταστάθηκε στη μικρή σκήνη της γνωσίας, επιδιώκοντας μεγαλύτερο βαθμό πνευματικής τελειότητος. Ο προϊστάμενος αυτής της μονής άρχισε να διδάσκει στο νεαρό τη μέθοδο της αδιάκοπης προσευχής και της διανοητικής δραστηριότητος, την οποία είχαν καλλιεργήσει μοναχοί, ξεκινώντας από τους μεγάλους ασκητές της ερήμου του 4ου αιώνα, τον Ευάγριο Ποντικό και τον Άγιο Μακάριο, τον Αιγύπτιο, 19 Ιανουαρίου. Αρχότερα τον 10ο αιώνα, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, 12 Μαρτίου, παρήχε λεπτομερείς οδηγίες στην διανοητική δραστηριότητα σε όσους προσεύχονταν με εξωτερικό τρόπο και οι ασκητές του Άθο την έκαναν πράξη. Η έμπειρη χρήση της νοεράς προσευχής ή προσευχής της καρδιάς, που απαιτεί μοναξιά και ησυχία, ονομάζεται ησυχασμός. Από τον ελληνικό ησυχία, που σημαίνει ηρεμία, σιωπή. Και όσοι την ασκούσαν, ονομάζονταν ησυχαστές. Κατά την αναμονή του στη γλωσσία, ο μελλοντικός ιεράρχης Γρηγόριος εμποτίστηκε πλήρως από το πνεύμα του ησυχασμού και το υιοθέτησε ως ουσιαστικό μέρος της ζωής του. Το έτος 1326, λόγω της απειλής των τουρκικών επιδρομών, υποχώρησε μαζί με τους αδελφούς στη Θεσσαλονίκη, όπου στη συνέχεια χειροτονήθηκε σε ιερό ιερατείο. Ο Άγιος Γρηγόριος συνδυάσε τα ιερατικά του καθήκοντα με τη ζωή του ως σκητή. 5 ημέρες της εβδομάδας περνούσε σε σιωπή και προσευχή. Συγγνώμη, και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή έβγαινε στους δικούς του. Πελούσε θείες ακολουθίες και κήρυξε κηρύγματα. Για όσους ήταν παρόντες στην εκκλησία, η διδασκαλία του συχνά προκαλούσε τρυφερότητα και δάκρυα. Μερικές φορές επισκεπτόταν θεολογικές συγκεντρώσεις της μορφωμένης νεολαίας της πόλης, με επικεφαλή στον ελληνικό πατριάρχη Ισίδωρο. Αφού επέστρεψε από μια επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε ένα μέρος κατάλληλο για μοναχική ζωή κοντά στη Θεσσαλονίκη, την περιοχή της Βέρειας. Σύντομα συγκέντρωσε εδώ μια μικρή κοινότητα μοναχικών μοναχών και την καθοδήγησε για 5 χρόνια. Την δεκαετία του 1330 έλαβαν χώρα γεγονότα στη ζωή της Ανατολικής Εκκλησίας που έθεσαν τον Άγιο Γρηγόριο ανάμεσα στους σημαντικότερους παγκόσμιους απολογητές της Ορθοδοξίας και του έφεραν μεγάλη φήμη ως διδασκάλου του ησυχασμού. Περίπου το έτος 1330 ο Λόγιος Μοναχός Βαρλαάμ είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από την Καλαβρία της Ιταλίας. Ήταν συγγραφέας πραγματιών για τη λογική και την αστρονομία, ένας επιδέξιος και οξυδερκής ρήτορας, και πήρε πανεπιστημιακή έδρα στην πρωτεύουσα και άρχισε να επεξηγεί τα έργα του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγίτη, 3 Οκτωβρίου, του οποίου το αποφατικό αρνητική σε αντίθεση με την κατασταλτική ή θετική θεολογία αναγνωρίστηκε εξίσου, τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Εκκλησία. Σύντομα ο Βαρλαάμ ταξίδευσε στο Άγιον Όρος, όπου γνώρισε την πνευματική ζωή των ησυχαστών. Λέγοντας ότι ήταν αδύνατο να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού, κήρυξε την ωραία προσευχή «Αιρετικό σφάλμα». Ταξιδεύοντας από το Άγιον Όρος στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ο Βαρλαάμ μπήκε σε διαμάχες με τους μοναχούς και προσπάθησε να δείξει την κτιστή υλική φύση του φωτός του Θαβόρ, δηλαδή στη μεταμόρφωση. Εγελούσε τις συνδιδασκαλίες των μοναχών για τις μεθόδους της προσευχής και για το άκτιστο φως που έβλεπαν οι ησυχαστές. Ο Άγιος Γρηγόριος, μετά από παράκληση των αθωνητών μοναχών, απάντησε αρχικά με προφορικές νοθεσίες. Βλέποντας όμως τη ματαιότητα τέτοιων προσταθειών, κατέθεσε γραπτό στα θεολογικά του επιχειρήματα. Έτσι εμφανίστηκαν οι τριάδες υπεράσπισης των Αγίων Ησυχαστών, 1338 προς το έτος 1340. Οι αθωνίτες ασκητές με τη βοήθεια του Αγίου
συνέταξαν μια γενική απάντηση στις επιθέσεις του Βαλάμ, τον λεγόμενο Αγιορείτη Τομέ. Στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 1341, στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαβάς συζήτησε με τον Βαλάμ, εστιάζοντας στη φύση του φωτός του όρου Σταβόρ. Στις 27 Μαΐου του 1341, η Σύνοδος αποδέχτηκε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου Παλαβά ότι ο Θεός, απρόσιτο στην ουσία του, αποκαλύπτεται μέσω των ενεργειών του, που κατευθύνονται προς τον κόσμο και μπορούν να γίνουν αντιληπτές όπως το φως του Θαβόρ, αλλά οι οποίες δεν είναι ούτε υλικά ούτε δημιουργημένα. Οι διδασκαλίες του Βαλάμ καταδικάστηκαν ως αίρεση, αλλά η διαμάχη μεταξύ των Παλαμιτών και των Βαλαμιτών δεν είχε τελειώσει. Σε αυτούς ανήκε ο μαθητής του Βαλάμ, ο Βούλγαρος μοναχός Ακίνδυνος, καθώς και ο Πατριάρχης Ιωάννης ο 14ος, Καλέκος, 1341-1347. Ο Αυτοκράτορος Ανδρόνικος Παλαιολόγος είχε επίσης κλείσει προς τη γνώμη τους, ο Ακίνδυνος, του οποίου το όνομα σημαίνει αυτός που δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο, κανένα κακό, στην πραγματικότητα προκάλεσε μεγάλο κακό με την αιρετική διδασκαλία του. Ο Ακίνδυνος έγραψε μια σειρά από φυλάδια, στα οποία κήρυξε τον Άγιο Γρηγόριο και τους Αθωνίτες μοναχούς ενόχους για πρόκληση εκκλησιαστικών ταραχών. Ο Άγιος με τη σειρά του έγραψε αναλυτική διάθεση των σφαλμάτων του Ακίνδυνου. Ο Πατριάρχης υποστήριξε τον Ακίνδυνο και αποκάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο αιτία όλων των ταραχών και ταραχών στην Εκκλησία και τον έκλεισε στη φυλακή για 4 χρόνια. Το 1347, όταν ο Ιωάννης ο 14ος αντικατεστάθη στον Πατριαρχικό θρόνο από τον Ισίδωρο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαβάς αφέθηκε ελεύθερος και έγινε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το 1351 η Σύνοδος των Βλαχερνών υποστήριξε πανηγυρικά την Ορθοδοξία των διδασκαλιών του. Όμως οι Θεσσαλονικείς εδέχτηκαν αμέσως τον Άγιο Γρηγόριο και αναγκάστηκε να ζήσει σε διάφορα μέρη. Σε ένα από τα ταξίδια του στην Κωνσταντινούπολη, το Βυζαντινό πλοίο έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Ακόμη και στην αιχμαλωσία ο Άγιος Γρηγόριος εκκήρυτε στους χριστιανούς αιχμαλώτους και ακόμη και στους μουσουλμάνους απαγωγής του. Οι Αγαλληνοί έμειναν έκπληκτοι από τη σοφία των λόγων του. Μερικοί από τους μουσουλμάνους δεν μπόρεσαν να το αντέξουν, έτσι το χτύπησαν και θα τον σκότωναν εάν δεν περίμεναν να λάβουν μεγάλα λίτρα για αυτόν. Ένα χρόνο αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος λύθηκε και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε πολλά θαύματα. Τα 3 χρόνια πριν από τον θάνατό του, θεράπευσε όσους είχαν αρρωστήσει. Την παραμονή της κοιμήσεώς του εμφανίστηκε σε όραμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τις λέξεις «Στα ύψη, στα ύψη». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαβάς κοιμήθηκε εν κυρίω στις 14 Νοεμβρίου του 1359. Το 1368 αγιοποιήθηκε σε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη υπό τον Πατριάρχη Φιλόθεο, ο οποίος συνέταξε τον βίο και τις ακολουθίες στον Άγιο. Τροπάριο, ήχος 8. Ο φως της Ορθοδοξίας, διδάσκαλε της Εκκλησίας, βεβαίωση της ιδεώδες μοναχών και αίτητος πρωταθλητής των θεολόγων. Ο θαυματουργό Γρηγόριε, δόξα Θεσσαλονικαίων και κήρυκας της Χάριτος, πρεσβεύει πάντοτε ενώπιον Κυρίου να είμεθα οι ψυχές μας να σωθεί. Χουντάκιον, ήχος 8. Άγιε και θείο όργανον σοφίας, χαρμόσυνον σάρτιγκας της θεολογίας, μαζί τσάλις τους δοξασμούς σου, Θεόπνευστο Γρηγόριο. Εφόσον τώρα στέκεσαι μπροστά στον αρχικό νου, καθοδήγησε το νου μας σε αυτόν, Πατέρα, για να σου τσάλουμε «Χαίρε, κήρυκας της Χάριτος». Άγιος Ιουστινιανός, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
Ο Άγιος Ιουστινιανός, σημαντική μορφή της ιστορίας του Βυζαντινού κράτους, υπήρξε επίσης μεγάλος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, οικοδόμος εκκλησιών και εκκλησιαστικός συγγραφέας. Λέγεται ότι είναι σλαβικής καταγωγής, γεννημένος ίσως στη Βουλγαρία. Κατά τη βασιλεία του, το Βυζάντιο κέρδισε τη δόξα με στρατιωτικές νίκες στην Περσία, την Αφρική, την Ιταλία, με αποτέλεσμα ο παγανισμός να κατατροποθεί αποφασιστικά μεταξύ των γερμανικών βανδάλων και των βυσιγότων φυλών. Με εντολή του αυτοκράτορα Ιωσιμιανού έκλεισαν τα ειδωλολατρικά σχολεία στην Αθήνα. Ο Ιωσιμιανός έστειλε τον Ιωάννη, τον επίσκοπο Εφέσου, σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας με σκοπό τη διάδοση του χριστιανισμού. Ο Ιωάννης βάφτισε περισσότερους από 70.000 ειδωλολάτρες. Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να χρηστούν 90 εκκλησίες, να κτιστούν 90 εκκλησίες για τους νεοπροσληφθέντες και υποστήριξε γενναιόδωρα την κατασκευή εκκλησιών εντός της αυτοκρατορίας. Τα ωραιότερα κτίσματα της εποχής του θεωρούνται το μοναστήρι στο Σινά και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Επί του Αγίου Ιωσιμιανού χτίστηκαν πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στην Υπηραγία Θεοτόκο. Δεδομένου ότι είχε λάβει ευρεία μόρφωση ο Άγιος Ιωσιμιανός, ασχολήθηκε επιμελώς με την εκπαίδευση κληρικών και μοναχών, διατάσσοντάς τους να διδάσκονται στην ρητορική, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Ορθόδοξος Κυρίαρχος αφιέρωσε μεγάλη προσοχή και προσπάθεια στον αγώνα με τους οριγενιστές της εποχής του, οι οποίοι τότε αναβίωναν την ιστορική αίρεση. Για να αντικρούσει τις αιρετικές εικασίες τους, συντάχθηκε ο εκκλησιαστικός ύμνος. Μονογενής Υιός και Λόγος Θεού, αθάνατος, ο οποίος υπερημών σωτηρίας, και ο Ιουστινιανός πρόσταξε να ψάλλεται στις εκκλησίες. Από τότε μέχρι σήμερα ψάλλεται ο ύμνος αυτός στη Θεία Λειτουργία πριν από τη μικρή είσοδο, μετά το δεύτερο αντίφωνο. Κατά την εντολή του Κυρίαρχου, συγκλήθηκε η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος του έτους 553, καταδικάζοντας τις διδασκαλίες του Οριγένη και επιβεβαιώνοντας τους ορισμούς της τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα. Επιχείρησε επίσης να εξασφαλίσει τη θρησκευτική ενότητα εντός της Αυτοκρατορίας μέσω των αποτυχημένων διαλόγων του με τους μη Χαλκιδονίους. Ο Άγιος Αυτοκράτορας Ιουστινιανός επιθυμούσε να υπάρξει τάξη και νόμος μέσα στο βασίλειο. Υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψή του συντάχθηκε μια πλήρης επιτομή του ρωμαϊκού δικαίου. Μας έχει φτάσει ως νόμος κώδικας, γνωστός ως ο Ιουστινιανός κώδικας. Οι εκκλησιαστικοί νόμοι του Ιουστινιανού περιλαμβάνονται σε όλες τις παραλλαγές των ρωσικών συλλόγων του κανονικού δικαίου. Στην προσωπική του ζωή ο Άγιος Ιωσιμιανός ήταν αυστηρά ευλαβής, ευσεβής και νύστευε συχνά. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε ψωμί ούτε έπινε κρασί. Το θυμούνται επίσης για την πρόθεση της ιδέας, της συμφωνίας μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Ο Άγιος Αυτοκράτορος Ιωσιμιανός πέθανε το έτος 565. Μεταξύ των Αγίων συγκαταλέγεται και η αυτοκράτηρα Θεοδόρα που πέθανε το έτος 548 μαζί με τον σύζυγό της. Στην αρχή ήταν διαβόητη πόρτη και ηθοποιός και ο παδός της αίρεσης συγγνώμη των μονοφυσιτικών, αλλά μετά μετανόησε. Αφού έγινε αυτοκράτηρα έζησε μια ενάρετη ζωή διατηρώντας αγνότητα ψυχής και σώματος. Παρήχε σοφές συμβουλές στον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και έσωσε επίσης τον θρόνο του κατά τις ταραχές του Νίκα του 532 χάρη στην πολιτική της ευφυΐα και εμπειρία.